Παίζει ένα ρόλο ο οποίος είναι έτσι λίγο για να πούμε και για το έργο, αλλά πούμε για τη ζωή, γιατί μερικά πράγματα είναι σαν τη ζωή. Εγώ όταν είμαι στη ζωή μου και στη δουλειά μου, το λέω, δηλαδή το ξεκαθαρίζω. Ναι, ελπίζω μου όχι όλη η οικογένεια όπως είπαμε πριν, αλλά άκουσα ότι στο έργο μέσα είναι όπου παρατάς ένα παιδί, έτσι. Το παρατάς αυτό, χωρίθι. Δυστυχώς. Τώρα είναι και οι μέρες που ακούμε ότι γονείς, ας πούμε, ξέρεις, που έρχεται στην πραγματικότητα. Τι είναι γονείς που παρατάνε, οι μητέρες που παρατάνε τα παιδιά τους γιατί δεν έχουν και πώς να τα ταΐσουν. Αναζητώντας αυτό το ρόλο, σου πέρασαν όλα αυτά το μυαλό. Εννοείται ότι έχω ένα χρέος, έτσι. Έχω μια αποστολή, κατά τη δική μου την άποψη. Βέβαια. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν τους βιολογικούς τους γονείς, που αισθάνονται παρατημένοι, που υπάρχει αυτό το γιατί με άφησε. Και οι περισσότεροι από αυτούς τους γονείς έχουν αναγκαστεί για να έχουν τα παιδιά τους μια καλύτερη ζωή να τα αφήσουν. Ή βεβαίως υπάρχει και το άλλο άκρο, που είναι έτσι ανεύθυνοι. Κάτσε τώρα, λες, για να έχουν μια καλύτερη ζωή να τα αφήσουν, τότε θα άφηνες το παιδί εσύ άμα είχες... Εγώ σαν μάνα σου λέω ότι αυτή τη στιγμή αν υπάρχει μια γυναίκα η οποία είναι άστεγη, δεν έχει ούτε για το γάλα και πεινάει και είναι στο δρόμο και το βλέπει να μελανιάζει, αυτό που σου είπα πριν, νομίζω ότι θα έκανε αυτή την επιλογή να το πάει σε μια καλύτερη οικογένεια. Αναγκάζεσαι να κάνεις την υπέρτατη θυσία. Δηλαδή, μπράβο σου, είναι και τρομερό να το... Ναι, και θέλω... Πολλά πιο τρομερό το ότι συμβαίνει, έτσι. Ήδη συμβαίνει. Αλλά και όπου το λες, πραγματικά είναι. Και ψάχνω μέσα από αυτό το ρόλο να καταλάβει και η ίδια η Μαργαρίτα, ο ρόλος που υποδίωμαι, και οι άνθρωποι που αναζητούν τους γονείς τους, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς όταν δίνουν ένα παιδί, για ποιο λόγο το κάνουν. Εγώ αυτό ψάχνω να βρω μέσα από το ρόλο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η αποστολή μου. Πώς το ψάχνεις αυτό, μέσα από τα κείμενα, έκανες και τις έρευνές σου σε ιδρύματα, ας πούμε, και τέτοια. Εντάξει, έχω κάνει έρευνα γενικότερα για την ύπαρξή μου, έτσι. Δεν είναι ότι θα κάνω τώρα μια δουλειά, θα αρχίσω να τρέχω στα ιδρύματα. Τις έρευνές μου τις έχω κάνει σε αυτά τα χρόνια που είμαι. Εννοείται ότι ψάχτηκες. Εγώ ψάχνομαι ακόμα, αλλά ψάχνομαι γενικώς πάρα πολύ. Καλά, με συγκλώνεις αυτό που είπες τώρα, ότι άμα το παιδί ήταν Ευάγγελη. Όχι, και έχουμε δει πολλές τέτοιες ιστορίες που έχουν βγει στην επιφάνεια, ότι η μητέρα που πραγματικά από αγάπη υποχρεώθηκε να δώσει τα παιδιά της για να επιζήσουν. Ούτε καν για καλύτερη ζωή. Στον κύκλο με την Κυμωλία του Μπρέχτ, ποια είναι η πραγματική μάνα, θυμάστε. Αλλά είναι λίγο μακριά ο Μπρέχτ. Τουλάχιστον μας φαινόταν λίγο μακριά. Ναι, δεν ελπίζαμε να ξανά. Μας δίνει την εντύπωση, Μπέση, ότι είσαι ένας άνθρωπος ταγμένος στην τέχνη εκγενετής. Δηλαδή ότι σε φαντάζομαι από μικρό κοριτσάκι να έχεις αποφασίσει τι θα γίνεις και να πηγαίνεις σε οδείο, χορό, ηθοποιία, να ετοιμάζεσαι για τη μεγάλη έξοδο. Στο σανίδι, στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο. Ναι, θα σου απαντήσω ειλικρινά. Ποτέ δεν το είχα σαν στόχο ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά. Ήταν ο τρόπος έκφρασής μου σαν άνθρωπος. Γεννήθηκα και έκανα αυτά τα πράγματα. Υποθέτω από τη μητέρα σου ήταν η. Νομίζω από τους γονείς μου που είχαν πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό και ήταν πολύ κοντά μου. Και είχε σχέση η μητέρα σου με την. Ναι, η μητέρα μου είναι ζωγράφος. Είναι μια ζωγράφος που τα παράτησε για να μεγαλώσει εμένα. Δηλαδή.